εφιάλτες έβλεπα, φωτιές συνέχεια γύρω μου. Αυτές τις φλόγες δεν μπορώ να τις ξεχάσω, τις έχουν ξανά στα μάτια μου. Δεν ξεχνούνται αυτά εύκολα. Φυσούσε μανιασμένος αέρας, η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη. Αριστερά μας μία πόρτα γυάλινη, ήδη βλέπαμε φλόγες τεράστιες. Κοιταζόμαστε, να πηδήξουμε στη θάλασσα. Φτάσαμε στην άκρη, εγώ βλέπω τα κύματα αυτά τα τρομερά. Λέω εγώ, άντε, δεν πηδάω στη θάλασσα. Ό,τι γίνει, θα γίνει εδώ πέρα. Μετά από το πρώτο σοκ μερικών λεπτών, επί 18 ώρες ήμασταν σε γρήγορση, ένας αγώνας επιβίωσης, κρυφτούλη με το θάνατο και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που τα καταφέραμε. Είμαστε λοιπόν εκεί έξω. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο κόσμος φωνάζει. Μανάδες φωνάζουν τα παιδιά τους. Άλλα ονόματα ακούς. Κανένας δεν έρχεται να μας πει τι να κάνουμε. Οι φλόγες δίπλα μας. Όλα καμένα σε εκείνο το κατάστρωμα. Και μετά άρχισε σιγά σιγά, επειδή η φωτιά ήταν ακριβώς από κάτω, τόπους τόπους η μπογιά να βράζει και να παίρνει φωτιά. Μπήκαμε σε ένα καράβι ανοργάνωτο και θα μπορούσαμε να μην υπάρχει κανείς από μας. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που περάσαμε αυτό, αρρωστήσαμε πολύ ψυχικά. Δεν μας έχει περάσει. Άλλαξε η συμπεριφορά μας. Δεν είμαι ο Ανδρέας που ήμουν πριν από το ατύχημα. Δεν είμαι η ίδια που ήμουν. Δεν είμαι. Γιατί φτάσαμε στο χείλος του θανάτου.